Εδώ στο Μάρτιο Παναθηναϊκό, στο Μέρκοντ Ρεάλ Μαδρίτης. Μάχονται επί 39 λεπτά. Έφτασε το τελευταίο. Αμέσως τον Αργύρη Στεφανόπουλο για να δούμε ποιον εμπιστεύεται το σκουάδ. Το πιο σημαντικό λέει που έχουμε να κάνουμε τώρα, κοιτάξτε το ταμπλό και προηγούμαστε με 4. Θέλω να κάνουμε την επίθεση αν γίνεται στο 24ο δευτερόλεπτο. Ανοίξτε διαδρόμους, πασάρετε σωστά και όποιος όταν ο χρόνος πλέον τελειώνει βρει διάδρομο εσούτ το 5. Λογικό γιατί έχει 4 ομαδικά φάουλ, ιδεάλ κάθε φάουλ της είναι πολλές για τον Παναθηναϊκό. Μπρόσεις λοιπόν, η πάσα για τον Τσίκη, τον ελεύθερο πεδίο. 83-76, όχι ακριβώς τα 24 δευτερόλεπτα, αλλά καλάθι. Και αυτό είναι που μετράει, δείτε. Από τη στιγμή που προσφέρθηκε γιατί να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έγινε επαναφορά, μπερδεύτηκαν οι διαιτητές. Νομίζω ότι έχει αργύρι ζητηθεί τα ημάτια και τους έχει συμβεί, γιατί κοιτάει και ο πρώτος ζητήσει ο Μπελόσερ. Τώρα θα έρθει στα replay για να δούμε πόσο ακριβώς είναι ο χρόνος. Ακριβώς, τον χρόνο ψάχνουν. Νομίζω ότι ο κύριος Λάσο κάλεσε τα ημάτια. Οπότε μπαίνει να δούμε τι δεν τον είδαν. Δεν το ζήτησε γρήγορα η γραμματεία να το έδειξε τους διαιτητές. Και σταμάτησε το παιχνίδι της επιλογής. Και επειδή κάθε δευτερόλεπτο μετράει, τώρα time out δεν θα έχουμε κατά πώς φαίνεται. Παναφορά από πλάγια, θα έχουμε τώρα που βλέπετε ξανά και ξανά το κάθωμα. Και δεν είναι το πρώτο του μάτ. Έρθεν κακίδα από το κρίσιμο του. Λοιπόν, 47,6 είναι ο χρόνος. Άμυνα που να μην ευθύ γρήγορα καλάθι. Αυτό θα είναι το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό. Αφού δεν έκανε επίθεση 24, ας κάνει άμυνα. Η λογική λέει ότι η Ρεάλ θα ψάξει γρήγορα σουτ και το βρίσκει με τον Γιούλ. Όχι αυτή τη φορά, αλλά ριμπάουντ του Αγιών καλάθι 82 και θα μπορούσε να εκτελειώσει το παιχνίδι. Αλλά δεν βρήκε τρίποντο η Ρεάλ. Υπάρχει παιχνίδι 2 κατοχόντια. Από άποψη σκορ με διαφορά τους 4 φόντους. Καλάθης κάθισε και πάλι. James. Ξεμορτώθηκε γρήγορα την μπάλα και μπορούσε να αναλαμβάνει να περάσει το κέντρο. Και παίρνει το φάουλ από τον Ντόνσιτς. Αυτός θα πάει στη γραμμή. Αν θα έχουμε ιδέα στις 14 απόψε. Αμέσως μετά τη δεύτερη βολή του μπορούσε ο Παναθηναϊκός αλλάζει. Θα περάσει ο Γκίς στα θέση 5 μαζί με τον Σίγκλετον. Στις θέσεις των ψηλών, λογικά ο Σίγκλετον θα είναι στο 5. Αυτό σημαίνει αλλαγές όλα τα σκρίνια για τον Παναθηναϊκό να καθυστερήσει όσο πιο πολύ μπορεί την επίθεση του Ρεάλ. Γύρισε ήδη ο Καλάθης για την άμυνα και ο Γκίς περιμένει για να αλλάξει το σουτέρ που είναι ο Μπορούσης. Καταρχή, οι βολές. Ναι, σε το έβαλα αυτό. Οι πρώτες του Έλληνα σέντερ στο παιχνίδι. Όπως μας ενημερώνει ο Αργύρης Σταυρόπουλος, έχει στήσει time out ο Λασό.